Βέβαια, είναι ο κύριος Καρκάνης. Κύριε Καρκάνη, πρόεδρος τοπικής κοινότητας. Ο κύριος Γιάννης μας ακούει. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, τα καταφέραμε. Ναι, σε ακούω, σε ακούω. Καλά είστε. Να είστε καλά. Για πείτε μας, κρύο και σήμερα, χιόνι και σήμερα. Κανονικά. Από την αρχή που μπήκε ο Μάρτης, μόνο δύο μέρες έχει κάνει κανονικές. Μετά όλες τις άλλες μέρες είναι χιόνι. Μάλιστα. Σε σχέση με προηγούμενα χρόνια βέβαια, το χιόνι που έχει πέσει φέτος στην περιοχή σας νομίζω δεν έχει προηγούμενο. Όχι, όχι. Είναι αναλόγως, δεν είναι υπερβολικό πάρα πολύ, είναι αναλόγως κάποιες άλλες χρονιές. Απλά είναι, ο χειμώνας είναι πολύ βαρύς, διότι έχει συνέχεια πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, ναι, και πολλές βροχές. Μάλιστα. Χιόνι έχετε, προβλήματα έχετε? Όχι, εξαιτίας της περίπτωσης που έχουμε πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Αντινομάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, κύριο Νίκο Καλογερή. Ναι. Μας βοηθάει συνέχεια και μας, με μηχανήματα, και ο δρόμος είναι συνέχεια καθαρή. Και ο δρόμος είναι συνέχεια καθαρή. Και βέβαια από την εμπειρία σας τώρα τα χιόνια εκεί θα διατηρηθούν για αρκετό διάστημα ακόμα. Όχι, αυτό δεν, εντάξει, τα βουνά γύρω-γύρω είναι γεμάτα χιόνι. Μιλάω για τα βουνά, περιμετρικά της περιοχής, δεν μιλάω και για το κέντρο. Ναι, ναι, άκου να δεις τώρα. Αν ο καιρός συνεχίσει και δεν βρέξει, γιατί ενδέχεται, ας πούμε, μετά από λίγες μέρες να ξεκινήσουν βροχές. Αν βρέχει, ας πούμε, το χιόνι λιώνει. Κάποιος ο οποίος θέλει να προσεγγίσει την περιοχή σας σήμερα μόνο με αντιολισθητικές αλυσίδες, τι πρέπει να προσέξει? Πρέπει, ναι, να προσέξει. Ας πούμε, καλύτερα να έχει 4x4. Ναι. Να έχει εμπειρία, ας πούμε, διότι τώρα, ας πούμε, π.χ. αυτή τη στιγμή ο δρόμος είναι καθαρός, αλλά μετά από μια ώρα μπορεί να μην είναι, να έχει, ας πούμε, 10 πόντους χιόνι. Εμείς βλέπουμε και τις φωτογραφίες, πρόεδρε, που μας στείλατε τις προηγούμενες ώρες, που φαίνεται πραγματικά ότι έτσι ένα λευκό πέπλο έχει σκεπάσει ολόκληρη την περιοχή. Και θα θέλει αρκετές μέρες σίγουρα για να λιώσει και να επανέλθει σε μια κανονικότητα. Χρειάζεται προσοχή, καθώς το λέμε καθημερινά, βλέπουμε και τα πλάνα, μετά το χιόνι και το όμορφο τοπίο, ειδικά τις νυχτερινές ώρες, ακολουθεί και διαμορφώνεται ένα σκηνικό παγετού. Πρόεδρε, τα ξέρετε. Εννοείται. Βέβαια. Οπότε προσοχή και στους οδηγούς. Εννοείται. Εννοείται. Κάθε πρωί, ειδικά κάθε πρωί, μετά που θα σταματήσει η κακοκαιρία αυτή, μετά κάθε πρωί έχει πολύ παγετό. Μάλιστα. Μάλιστα. Και όποιος κυκλοφορά πρέπει να προσέχει. Μάλιστα. Πρόεδρε, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.